Όπω είχαμε προαναγγείλει, ο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, ο κ. Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε Γενική, χαρά μα που σα έχουμε κοντά μα. Δική μου χαρά, καλημέρα σα. Δύσκολη μέρα, δύσκολε μέρε για τον ελληνικό λαό. Φύγαμε από τα μνημόνια, ήρθε η πανδημία, άρχισε η κρίση οικονομική. Και ομολογημένα από όλου ότι όντω περνάει δύσκολα ο κόσμο. Το θέμα είναι τι λύσει υπάρχουν. Δεν προλάβουμε να ανασάνουμε και έρχεται η μια κατραπακιά για τον ελληνικό λαό, η μια μετά την άλλη. Και βεβαίως λύσεις σαν αυτές που προτείνονται από την κυβέρνηση ή την αξιωματική αντιπολίτευση, τα άλλα κόμματα δεν μπορεί να οδηγήσουν σε διέξοδο τη χώρα, το λαό μας, το λαϊκό εισόδημα ο κόσμος θα εξακολουθήσει να υποφέρει όσο δεν υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία, όσο υπάρχουν ελλείψεις δηλαδή από την πανδημία. Θα εξακολουθεί να υποφέρει όσο υπάρχουν αυξήσεις τεράστιες ανατιμήσεις σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και πρώτα απ' όλα στα καύσιμα, στο ρεύμα που την πληρώνει πάλι το λαϊκό νοικοκυριό από αυτά που δεν έχει. Δεν θα υπάρχει διέξοδο όσο μένουν καθυλωμένοι οι μισθοί ή ε, οι εργασιακέ σχέσει είναι σχέσει μεσαιωνική εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ε, δεν θα υπάρχει διέξοδο όσο στη γειτονιά μας γίνεται πόλεμος και όσο κυρίω η χώρα μας, λόγω τη πολιτική των κυβερνήσεων εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε αυτέ τι συγκρούσει, σε αυτού του πολέμου. Άρα λοιπόν, λύσεις βρίσκονται έξω από αυτά. Για παράδειγμα, ε, για να ανακουφιστεί το λαϊκό εισόδημα πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα κατάργησης του ΦΠΑ στα καύσιμα, ε, κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ε, θέλει να πάρει μέτρα να καταργήσεις αυτά στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα ε, που αναγκάζεται η κάθε οικογένεια και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Το επιχείρημα είναι ότι δεν θα της έχω για Εσάδα να ψωνίσεις. ότι θα μεγαλώσει το χρέο και δεν θα μπορώ να δανειστώ. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί ξέρετε, οι αντοχές τη οικονομία υπάρχουν, για παράδειγμα, ε, για να μην φορολογούνται και να απαλλάσσονται από φόρου τα τεράστια κέρδη μονοπωλιακών ομήλων, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα, δεν έχει αντοχές η οικονομία για να μπορέσει για παράδειγμα να κάνει αυτά που σας έλεγα πριν, να καταργήσει το ΦΠΑ ή να βάλει πλαφόν έστω εκτός από το να μειώσει στο ρεύμα, ε, στα καύσιμα. Ε, υπάρχουν αντοχές της οικονομίας για παράδειγμα για να δίνονται μεγάλες φοροαπαλλαγές και να συνεχίζονται σε εφοπλιστές. Αλλά δεν έχει ε, αντοχές η οικονομία για να καταργήσει τον έμφυα, οριστικά που πληρώνει η λαϊκή οικογένεια. Υπάρχουν αντοχές της οικονομίας για να κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα μαμούθ, πράγματα που δεν χρειάζονται για την άμυνα της χώρας, γεγονός που αποδείχτηκε τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και αλλού, δηλαδή βρίσκονται από το Σουέζ και τον Περσικό κόλπο, αυτές οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα μας, μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και γύρω-γύρω στην περικύκλωση της Ρωσίας επειδή αυτή είναι η στρατηγική του ΝΑΤΟ υπάρχουν αντοχές στην οικονομία για να δίνει η Ελλάδα 4 δισεκατομμύρια ευρώ να πληρώνει κάθε χρόνο το ΝΑΤΟ για τις νατοικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και του σχεδιασμού του για να μπορεί να κάνει τις επιχειρήσεις του, τις ασκήσεις του, τις στρατιωτικές πολεμικές και τις επεμβάσεις του, αλλά δεν υπάρχει αντοχή τη οικονομία και χρήματα για να δοθεί ο 13ο-14ο μισθό, για να δοθούν αυξήσει σε μισθού, στον κατώτερο μισθό κλπ. Άρα βλέπετε ότι η οικονομία και τα χρήματα κάπου υπάρχουν, κάπου κινούνται. Το πρόβλημα είναι τι ανάγκες μπαίνουν σε προτεραιότητα και ποιους υπηρετεί κάθε φορά η σημερινή κυβέρνηση ή η προηγουμενη κυβέρνηση, αυτή που θα έρθει αύριο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ Είδατε. Επειδή έχω συνηθίσει και εγώ υπουργού κάθε μέρα. Υποβάθμιση μου κάνει. Υποβάθμιση. το θεωρώ υποβάθμιση. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το, χιούμορ του κυρίου Γενικού, όπου μερικέ φορέ κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι ένα πολύ αυστηρό άνθρωπο, ένα υπέροχο άνθρωπο, δηλαδή εγώ θα μπορούσα να πιω και καφέ και τσίπουρο μαζί του. κύριε Γενικέ, χτε είχαμε μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Το πάμε πρωτοστάτησε κακά τα ψέματα, όπω πάντα. Mm. Αλλά είχαμε επεισόδια στη Θεσσαλονίκη είχαμε συλλήψει συνδικαλιστών. Μάλιστα, χτε το βράδυ, μέχρι αργά χτε το βράδυ, υπήρχε, ήταν εντυπωσιακή η προσέλευση του κόσμου έξω από το Υπουργείο Προστασία mm -hmm. του Πολίτη. Έχουμε καταγράψει και κάποια πλάνα που φαίνεται ο κόσμο ο οποίο είναι συγκεντρωμένο ε, και ο οποίο ζητούσε την απελευθέρωση. Τελικά, ε, αφέθησαν ελεύθεροι ή θα περάσουν από αυτόφορο σήμερα. Περνάνε αυτή την ώρα, από όσο ξέρω, είναι στα δικαστήρια τη Θεσσαλονίκη από αυτόφορο. Φυσικά δεν ξέρω αν θα γίνει δίκη, αν θα γίνει το αυτόφορο γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ορίζεται τακτική δικάσιμος και θα πάει σε τα... θα αναβληθεί δηλαδή και θα οριστεί τακτική ε, δικάσιμος. Mm. Από κάθε άποψη είναι απαράδεκτη η ενέργεια αυτή της αστυνομίας σε ε, συνεννόηση μάλιστα με το λιμενικό από ό,τι έμαθα ε, ήταν ανέτεια ε, τα χτυπήματα που δέχτηκαν ε, οι διαδηλωτέ. μάλιστα Ανάμεσά τους στους συλληφθέντες 8 είναι και δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι ήταν εκεί βεβαίως για να επικεφαλίσει αυτή τη κινητοποίηση δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ο ένας μάλιστα χτυπήθηκε, ήταν στο νοσοκομείο χτες, μάλιστα είδα την, οι εφημερίδες σήμερα έχουν τη φωτογραφία του σε καροτσάκι που έχει πάει για εξετάσει στο νοσοκομείο, γιατί και χτε και σήμερα είναι στο νοσοκομείο, ε, και να είναι με χειροπέδε δεμένο στο καροτσάκι που τον πάνε για εξετάσει. Φαίνεται εδώ και στην Πανσέλη θα τον ζητήσω να Να, να τον έχουν δεμένο. δεμένο. Μέλο τη κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, ο οποίο ε, δεν είχε τίποτε άλλο, ούτε έχουν τίποτα να του προσάψουν και από ό,τι είδα, επειδή διάφορα προβοκατόρικα πραγματικά, το λέω έτσι, κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο χτε τα οποία τα αποσύραν βέβαια, δεν τα λέει κανένα σήμερα και δεν υπάρχουν και στη δικογραφία, ότι δίθεν είχαν κάτι ασυρμάτους της αστυνομίας στα χέρια τους ότι είχαν κάτι όπλα φωνικά κλπ. Δεν ισχύουν τίποτα από αυτά. Δεν υπάρχουν ούτε στη δικογραφία άλλωστε από ό,τι με ενημερώσαν Μάλιστα. οι δικηγόροι. Κάτι, εγώ κοιτώ και ήταν από αυτά τα Χριστουγεννιάτικα που έχουν για να συνενούνται να υπάρχει μια ενδοσυνεννόηση. Επειδή υπάρχουν φωνέ στι διαδηλώσει, υπάρχει μια απόσταση του ενό υπεύθυνου Κύριε από τα σωματεία από τον άλλον κλπ. Άρα είναι απαράδεκτη ενέργεια και είναι με εντολή τη κυβέρνηση. Δεν επιτρέπεται γνωστά επώνυμα στελέχη του κινήματος αλλά και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στο τρίτο υπόγειο της, αστυνομικής, της αστυνομίας στες κλεισμένοι σε ένα κελί παρατημένοι χωρίς να τους παράσχουν τη συντηγιότητα ούτε καν να τους ε, ανακρίνουν τέλος πάντων κάτι ε, να γίνει να, να απολογηθούν για αυτά που κάναν και λοιπά, να, πολύ σ... περισσότερο να τους αφήσουν ελεύθερους. Κύριε Γενικέ σήμερα στις 12 θα μιλήσει ο Ζελένσχης με τηλεδιάσκεψη. Έχει μίλησει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα παρευρεθείτε στην Βουλή για τη συζήτηση αυτή. Γιατί. Αυτό είναι γιατί η θέση σας είναι, θα έλεγε κάποιο έτσι, υπεραπλουστευμένα. Έλα μωρέ. Είναι κατά των Ουκρανών και είναι υπέρ των Ρώσων. Το για να γελάσετε. Ναι. Λοιπόν, η πιο έντιμη και στάση και ξεκάθαρη είναι αυτή του ΚΚΕ με φαντάζεστε κύριε Παπαδάκη και εμένα και τους άλλους 14 βουλευτές του ΚΚΕ να χειροκροτάμε σήμερα στις 12 το μεσημέρι το Ζελένσκι την ίδια ώρα που αυτός ως Πρωθυπουργό της Ουκρανίας θεωρεί ανεπιθύμετο πρόσωπο persona non grata στην Ουκρανία το Γιώργο Λαμπρούλη, βουλευτή Λάρισας του ΚΚΕ και επιπλέον αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Οι συνάδελφοι, οι συνάδελφοι, εκεί, γιατί πήγε για αλληλεγγύη πριν πολλά χρόνια σε αγωνιστέ, σε κομμουνιστέ του κάπα Ουκρανίας εκεί που του είχαν φυλακισμένου, που του πήγαν και πήγε να του συμπαρασταθεί στο δικαστήριο, δεν ξέρω τι ήταν εκεί, να του επισκεφθεί στι φυλακέ. Γι' αυτό το λόγο. Ο Λαμπρούλη ήταν ένα ευρωβουλευτή του κόμματο τότε ε, και άλλο ένα που έκανε τη διαρμηνία στέλεχο του κόμματο από το τμήμα διεθνών σχέσεων, που θεωρήθηκαν ανεπιθύμητοι, γιατί πήγαν σε κάποιον αντιπολιτευόμενο τη κυβέρνηση τη Ουκρανία, αυτή τη αντιδραστική κυβέρνηση. Αυτό δεν υποδημή. Φαντάζεστε εμένα λοιπόν και του βουλευτέ του υπόλοιπου να χειροκροτάμε και το λαμπρούλι να χειροκροτάει αυτόν που το θεωρεί ανεπιθύμετο. Φαντάζεστε να χειροκροτάμε έναν άνθρωπο που ένα κόμμα με το οποίο έχουμε σχέσει, το οποίο ήταν εκπροσωπούταν στη Βουλή. Είχε 7% νομίζω το ποσοστό του και είχε 20 βουλευτές στην Ουκρανική Βουλή και το έχει βγάλει εκτό νόμου τον 21ο αιώνα μέσα στην Ευρώπη που όλοι μιλάνε γιατί δήθεν προστατεύουν τη δημοκρατία και τις δυτικές αξίες. Αυτές είναι. Παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας. Δεν είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας. Όποιο έχει τον επιθετικό προσδιορισμό, δημοκρατικό, σοσιαλιστικό, προοδευτικό, στην Ουκρανία σύνολο 11 κόμματα Τέθηκαν εκτό βουλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Πώ λοιπόν, πώς λοιπόν θα, εκ... θα πω και θα εκπροσωπήσω και θα κάνω αλληλεγγύη με το λαό τη Ουκρανίας που ο κύριο Ζελένσκι τον καταπιέζει και η πλειοψηφία του λαού είναι αντίθετη μαζί του. Μόνο με πραξικοπήματα βρίσκονται οι κύριοι στην εξουσία. Αυτό όμω μήπω δημιουργεί την αίσθηση ότι δικαιολογείται. Ε, την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Κάποιο θα μπορούσε σε να πει. Σε καμιά ακούσει. περίπτωση. Τώρα να μα πει, δηλαδή. Όχι, υπονοεί... από, ή... από ναι. την πρώτη, Θα σα πω: από την πρώτη στιγμή είχαμε καταδικάσει τη ρώσικη εισβολή όλο ο ελληνικό λαό. Και εσεί πολύ καλά ξέρετε επίση ότι ο Πούτιν για μα είναι το αντίπαλο στρατόπεδο. Έχουμε κάνει κριτική όλα αυτά τα 30 χρόνια που ο Πούτιν και οι Πουτινιστέ βρίσκονται στην εξουσία. Στη Ρωσία, γιατί ανέτρεψαν το σοσιαλισμό, ανέτρε, διέλυσαν τη Σοβιετική Ένωση, γιατί κατακτήσει χρόνων πήγαν πίσω, γιατί κάνανε επεμβάσει που εμεί τι καταγγείλαμε. Πριν λίγου μήνε έκανε η Ρωσία ο Πούτιν επέμβαση στο Καζαχστάν. Τότε δεν άκουσα τη Δημοκρατική Ευρώπη, ούτε τη χώρα μα, την ελληνική κυβέρνηση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε τι Ηνωμένε Πολιτείε να μιλούν ενάντια στην επέμβαση στο Καζαχστάν. Γιατί Γιατί εκεί ήταν μια γνήσια εργατική λαϊκή εξέγερση που δεν ήθελε το ρωσόφιλο τέλο πάντων εκεί αντιδραστικό ε, κυβερνήτη και ο Πούτιν έκανε μαζί με την κυβέρνηση εκεί επέμβαση ε, στο Καζακστάν για να πνίξει αυτή την λαϊκή εξέγερση. Αλλά τότε θεωρούσαν ότι είναι ταξικό του φίλο, ταξικό του συνεταίρο, γιατί χτύπαγε του εργάτε και του ποδοπατού εκεί και του σκότωνε. Άρα λοιπόν αυτοί που έδιναν βραβεία στην κυβέρνηση του Πούτιν και στον ίδιο τον Πούτιν που του έδιναν πριν ένα χρόνο στον Πρωθυπουργό της Ρωσίας τα κλειδιά της πόλης των Αθηνών και εμείς μέσω των δημοτικών μας συμβούλων είχαμε καταψηφίσει και δεν παρευρεθήκαμε σε αυτή την τελετή υπέρ των Ρώσων τότε σε ανίποπτο χρόνο και προειδοποιούσαμε ότι κάνει αυτή την ενέργεια, ότι είναι καπιταλιστική η Ρωσία, ότι ο Πούτιν έχει βλέψεις γιατί θέλει τα δικά του συμφέροντα, όχι τα προσωπικά μόνο, των μονοπωλίων της Ρωσίας, της καπιταλιστικής Ρωσίας, να, να φτιάξει και ένα βρίζωτικό χώρο γύρω επειδή βλέπει να τον πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η Δύση, οι Ηνωμένε Πολιτείε και να τον περικυκλώνουν και γι' αυτό τα κάνει αυτά. Άρα δεν αφήνουμε στο απειρόβλητο τον Πούτιν, η Ρωσία είναι καταδικαστέα για την εισβολή τη, πρέπει να σταματήσει αμέσως. Καλά κάνει ο Ουκρανικός λαός και αντιστέκεται στην ξένη εισβολή, όμως δεν κάνει καθόλου καλά τόσο ο Ρώσικος λαός που στηρίζει κυβερνήσεις τύπου Πούτιν, όσο και ο Ουκρανικός λαός που στηρίζει τέτοιες μαριονέτες που βγήκαν μέσα από πραξικοπήματα και επεμβάσει, ενάντια στο λαό με την στην παρανομία να είναι όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα του Ζελένσκι να χειροκροτά το Ζελένσκι. Ο ρόλος της χώρας μας τώρα. Η χώρα μας έστειλε βοήθεια. Η χώρα μας α, ακολουθεί την α, α, πολιτική των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, το πρόσφατο, και θα ήθελα να το σχολιάσετε, είναι απέλαση των 12 διπλωματών. Υπάρχει μια σκληρή απάντηση από την εκπρόσωπο της Ρωσίας, την κυρία Ζαχάροβα, ότι θα το πληρώσει η χώρα μα αυτό και ότι ε, διαρριγνύονται οι σχέσει με. Ε, οι βέβαια, Η Νούλαντ, η, η υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, Αμερικής, ήταν εδώ στην Αθήνα ε, τι προηγούμενε μέρε. Δεν θα έκανε απελάσεις. Μάλιστα, ε, από όσο μπορώ να ξέρω, ε, έβαλε και χέρι στην κυβέρνηση ε, και σε υπουργεία γιατί άργησαν να, να κάνουν τις απελάσεις αυτές. Είναι νατοική επιλογή. Είναι νατοική γραμμή αυτή μία μετά την άλλη όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν απελάσεις διπλωματών. Αυτό γίνεται. Και αυτό είναι ο σύγχρονος, να το πω έτσι, ψυχρός πόλεμος. Αλλά έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Α κάνουν όσε απελάσει θέλουν. Θα κάνει και η Ρωσία απελάσει τώρα, λογικά, γιατί απάντηση η Ζαχάροβα είπε θα, θα υπάρχουν αντίπεινα σε αυτή την περίπτωση. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, βοήθεια προ το λαό τη δεν είναι να στέλνει έστω και παλαιωμένα καλάζνικοφ. Δεν είναι να στέλνει γύρω γύρω να είναι έτοιμα στα επέμβαση στην ομάδα επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία, γύρω δηλαδή από την Ουκρανία, από την εμπόλεμη ζώνη, να στέλνει και στρατεύματα. Γιατί είναι έτοιμη η ελληνική κυβέρνηση να στείλει και στρατεύματα. Δεν θα πάνε μόνε του οι αντιαρματικέ συστοιχίε που είναι έτοιμε να φύγουν, ούτε τα αντιεροπορικά που από ό,τι μαθαίνουμε αυτέ τι μέρε με πολιτική απόφαση θα φύγουν για να πάνε σε αυτέ τι χώρε. Πού θα πάνε, θα πάνε για να επέμβουν αν χρειαστεί όποτε αποφασίσει το ΝΑΤΟ να επέμβει στην Ουκρανία και να γενικευτεί ο πόλεμο. Ναι, αλλά όμω. Η κυρία Ζαχάροβα, όπως και όλη η Ρώσικη ηγεσία, είπε ότι η Ελλάδα είναι στόχος αντιπίνων. Και αυτό δεν το λέμε εμεί κινδυνολογώντα. Είναι γεγονό. Όταν έχει βάσει, όταν ξέρουν ότι από την Αλεξανδρούπολη γίνεται η απόβαση των Αμερικάνικων στρατευμάτων προ το μέτωπο τη Ουκρανία, γύρω-γύρω από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, στην περικύκλωση τη Ρωσία. Είναι επόμενο να έχει αντίπεινα και θα χτυπήσουν τι βάσει. Και, και τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα και το Στεφανοβίκιο από που γίνονται τέτοιε ενέργειε επιθετικέ. Ε, ενάντια σε άλλες χώρες. Κύριε Γενικέ, σε ένα χρόνο το πολύ, λέω το πολύ γιατί εξαντλείται και ο χρόνος αν γίνουν στην ώρα τους οι εκλογές. Ναι. Θα έχουμε εκλογές. Ε, από ό,τι φαίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής δεν θα προκύψει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν... Το αναλογικότερο εννοείται αυτό. Το αναλογικότερο ναι. και όχι απλό, ναι, ναι το ναι, αναλογικότερο. Δεν είναι απλή αναλογική, ναι. Η, η, ατόφια, η γλύσια ναι, ναι, ναι. δεν είναι ακριβώς, ναι. είναι το αναλογικότερο. Σίγουρα. Ε, παρηγοριά στον άρρωστο είχατε πει εσείς. Ναι. Και σας ε, το κουκουέ. Μπροστά στο ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρξει αδιέξοδο. Υπάρχει πιθανότητα συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Σε καμιά περίπτωση. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με κανένα άλλο από αυτά τα κόμματα που διαχειρίζονται τι τύχε του λαού μα, που βρίσκονται όχι σε προοδευτική, όπω λένε στα λόγια, αλλά σε αντιδραστική κατεύθυνση και που όλοι του συμφωνάνε σε όλα τα βασικά τα κέρια ζητήματα. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνά με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΚΙΝΑΛ στα θέματα της πράσινης μετάβασης, της ενεργειακής μετάβασης, που αυτό σημαίνει απολιγνητοποίηση, για παράδειγμα. Σημαίνει αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, του ρεύματο, του φυσικού αερίου. Σε αυτό συμφωνά. <coughs> Έχουν συμφωνήσει και στη Βουλή 50% των νομοσχεδίων που φέρνει η Νέα Δημοκρατία τα έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. 75% των νομοσχεδίων που έχει φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ. Λοιπόν, μιλάμε στα ζητήματα των στρατιωτικών βάσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ τα ξεκίνησε με τη νέα συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Την Αλεξανδρούπολη που τώρα δήθεν φωνάζει και τραγουδάει αντιπολεμικά τραγουδάκια, ο κύριος Τσίπρας, αυτός έβαλε την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας με τον κύριο Τραμπ τότε και ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και την επικύρωση, πρόκειται να την επικυρώσει ε, το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Άρα σε όλα αυτά τα μνημόνια επίσης, τα οποία ισχύουν με όλους τους... Του τους νόμους που ε, βγήκαν εκείνη την περίοδο και εξακολουθούν να ισχύουν και οι οποίοι είναι καταφανώς αντιλαϊκοί. Αφορούν τα εισοδήματα των εργαζομένων, την πρόνοια, αφορούν όλα αυτά που μειώθηκαν και δεν πρόκειται να ήταν μόνο για μια περίοδο κρίσης, όπως μας είπαν. Και σε περίοδο ανάκαμψης τα ίδια εξακολουθούσαν να υπάρχουν και τώρα έρχεται το νέο υπερμνημόνιο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και σε αυτό συμφωνάνε. Και τσακώνονται μεταξύ τους ποιοι όμιλοι, ποιοι κλάδοι ομίλων θα πάρουν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψη. Αυτή είναι η ουσία. Και δεν τσακώνονται για το πώ θα δώσουν στον ελληνικό λαό. Είτε με αυξήσει μισθών συντάξεων, είτε ε, με ανάπτυξη τη πρόνοια, είτε με ενίσχυση τη υγεία, είτε με άλλε κοινωνικέ παροχέ όπω είναι τα ζητήματα τη ενέργεια και των ανατιμήσεων. Για μένα πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σα. Μόνο που θα κάνω μια συμφωνία. Επειδή και την προηγούμενη φορά σα είχα πει, θα τα λέμε συχνά μια φορά καθε τόσο. Και δεν ήμουν συνεπή και το ομολογώ και με εσά δεν μπορώ να φερθώ διαφορετικά. Θα κάνω μια συμφωνία. Όταν πιστεύετε ότι. Γιατί δεν έχει και την καλύτερη μεταχείριση το ΚΚΟΕ σε τελευταία ανάλυση. Ότι χειρότερη έχει από όλα σχεδόν τα κανάλια. Όταν λοιπόν έχετε την. Και από την κρατική ενα, τη, τηλεόραση. Όταν ενιστοχώς. έχετε την ανάγκη παρέμβαση, σα παρακαλώ πάρα πολύ μέσα από του συνεργάτε σα θα μα ενημερώνετε για να σα δίνουμε βήμα. Γιατί πρέπει να δίνουμε. Είμαστε ένα ιστορικό κόμμα με ένα ποσοστό και που εκφράζει ένα μεγάλο ποσοστό των φίλων μα παρακολουθούν. Άλλωστε, έχω ακούσει τα εξαμάξει, επειδή δεν <laughs> σα είχα καλέσει. Με το κορονοϊό πάτε καλά. Μια χαρά. Δεν, δράσατε, δεν Το πέρασα. Κάνει. Έχω κάνει και τρία εμβόλια, <laughs> πέρασε και τον κορονοϊό. Άρα έχω ενισχυμένο να σου πει: Εγώ είμαι Κάνω καθα... όμω κανονικά και τα rapid test <laughs> και <laughs> τα self-test βεβαίω. Σα ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ που είσαστε μαζί μα. Και, ευχα... και όπω είπαμε, έχουμε κάνει μια συμφωνία. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ. Εγώ ευχαριστώ.